Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Έχω θέμα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας κάθε Κυριακή, 5 με 6 το απόγευμα. Θα σας υπενθυμίσω πάλι ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή δίνουμε ουσιαστικά την ευκαιρία σε εσάς που παρακολουθείτε, στους διαδικτυακούς τηλεθεαστές, στους πολίτες που παρακολουθείτε μέσω του διαδικτύου, να γράφετε και να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Τις διαβάζω εγώ εδώ από την ειδική πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. Θα δείτε ακριβώς από κάτω πώς μπορείτε να στέλνετε την ερώτησή σας και αμέσως διαβάζω την ερώτησή σας προς τον συνεντευξιαζόμενο. Συνεντευξιαζόμενοι είναι πολιτικοί, είναι βουλευτές από τη συγκυβέρνηση και φυσικά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άρα σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία να ρωτάτε τους βουλευτές εσείς για ζητήματα τα οποία απασχολούν και εσάς φυσικά αλλά και όλους μας. Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να στέλνετε άμεσα την ερώτησή σας. ask.fm/έχω θέμα. Πληκτρολογείτε αυτό συγκεκριμένα το URL. Παρακαλώ πολύ το σκηνοθέτη να το δείξει ακριβώς αυτό. Εκεί λοιπόν θα σας βγάλει σε μια σελίδα, σε μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει και στέλνετε και επώνυμα αν θέλετε και ανώνυμα την ερώτησή σας. Τη βλέπω εδώ μπροστά και άμεσα ρωτάω τον συνεντευξιαζόμενο. Θα καλησπερίσω λοιπόν σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Κατσαφάδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Α Πειραιά και Νήσων. Καλησπέρα Κώστα, καλώς ήρθες στην εκπομπή και σε ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά θα κληθεί σήμερα να απαντήσεις και σε ερωτήσεις διαδικτυακών τηλεθεατών όπως κάνουμε πάντα κάθε Κυριακή. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση, Χρήστο, και να καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους τηλεθεατές και να ευχηθώ καλό μήνα. Είσαι νέος βουλευτής και αυτή είναι η πραγματικότητα. Προέρχεσαι από την ΟΝΕΔ, ήσουν κάποια στιγμή ηγετικό θα λέγαμε στέλεχος της ΟΝΕΔ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις πραγματικά σήμερα, αν οι νέοι ασχολούνται με την πολιτική. Δυστυχώς δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε. Ναι, και νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Δυστυχώς υπάρχει μία απαξίωση της πολιτικής, όχι τυχαία, γιατί και η πολιτική με όμικρον γιώτα από διάφορους χώρους, σχεδόν από όλους τους πολιτικούς χώρους, με το βίο τους, με τον τρόπο ζωής τους και με τις αποφάσεις τους, οδήγησαν πάρα πολύ κόσμο να απομακρυνθεί από την πολιτική. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από το ποσοστό των νέων ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν στις εκλογές. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι, νέοι και νέες, και σε εκλογές όλων των επιπέδων, ξεκινώντας από τις αυτοδιοικητικές. Εκλογές οι οποίες έχουν σχέση με τους επαγγελματικούς τομείς που είχε ο καθένας, με τα επιμελητήρια, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές. Είναι μια εποχή όπου δυστυχώς υπάρχει μεγάλη λήψη ανδρεία, αν και αυτή η Βουλή είναι σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό ανανεωμένη. Μπορεί να είναι ανανεωμένη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω γιατί πιστεύεις ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική σήμερα. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι. Και γιατί μπροστά σε όλη αυτή τη λέλαπα των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν ξεκινώντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για πάρα πολύ κόσμο για να ασχολείται και με τα κοινά. Και γιατί, όπως σου είπα και πριν, δυστυχώς υπήρχαν στάσεις ζωής, παραδείγματα και τρόπος πολιτικής δράσης που απογοήτευσε και απομάκρυνε πολύ κόσμο. Αυτό δεν σε προβληματίζει εσένα ως βουλευτή? Κοίταξε, αυτό βεβαίως και με προβληματίζει. Αλλά αν δεν μπουν όλο και περισσότερο νέοι άνθρωποι μέσα για να μπορέσουμε να αλλάξουν αυτές τις άσχημες συμπεριφορές ή αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν μέσα στο πολιτικό βίο της χώρας, δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν ποτέ. Θα συνεχίσω την ερώτησή μου στο δεύτερο σκέλος της πρώτης ερώτησης. Βλέπω στο βιογραφικό σου αναφέρεις το εξής: όνειρο και δημιουργία πάνε μαζί. Γιατί δημιουργία χωρίς όνειρο είναι απλή διαχείριση και όνειρο χωρίς δημιουργία είναι ουτοπία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Οι νέοι σήμερα, όπως τους ζεις εσύ καθημερινά, έχουν λοιπόν όνειρα στη χώρα? Όχι, ή τα βλέπουν γιατί, όχι, καθημερινά να γκρεμίζονται? Κοίταξε, όνειρα οφείλουμε και πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον ένας νέος άνθρωπος ο οποίος ανοίγει τα φτερά του. Παράλληλα με το όνειρο όμως πρέπει να υπάρχει και η ελπίδα. Και πρέπει να υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο ή αν θες για ένα πιο σταθερό μέλλον. Γιατί εγώ στα 34 μου χρόνια έζησα στην αρχή της νιώτης μου, μέσα στο πανεπιστήμιο και μετά όταν βγήκα στην αγορά εργασίας, έζησα μια πραγματικά τρομερή οικονομική ουτοπία, μια οικονομική φούσκα. Το οποίο δυστυχώς στη δικιά μας γενιά έτυχε να ζήσουμε την αρνητική της πλευρά.
Είναι καλό να ονειρευόμαστε, είναι καλό να παίρνουμε και να αποκτούμε εφόδια τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία ονειρευόμαστε, αλλά μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον. Ξέρεις κάτι, αν κάποιος αυτή τη στιγμή βγει στο δρόμο και ρωτήσει τους νέους για τη σημερινή κατάσταση, οικονομική, κοινωνική, εγώ προσωπικά από το ρεπορτάζ αυτό που βγάζω είναι ότι αμφιβάλλω αν ένας στους δύο πιστεύουν ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Ποια είναι η άποψή σου? Καταρχήν, για να συμμετέχω σε ένα κόμμα σημαίνει ότι έχω τη διάθεση και πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί να μην συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται ή κάποια από αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε, ένα κόμμα είναι ένας μεγάλος πολιτικός φορέας και ένας πολιτικός φορέας απαρτίζεται από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να συμφωνούμε όλοι σε όλα, αλλά η διάθεση την οποία έχω εγώ και γι' αυτό καλό και όσο και περισσότερους νέους να μπουν και να ασχοληθούν με την πολιτική, είναι αυτό το οποίο δεν μας αρέσει, να μπούμε μέσα και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Ναι, αλλά δεν πιστεύουν εύκολα πια τους πολιτικούς. Κοίταξε, είναι λογικό να μην πιστεύουν εύκολα τους πολιτικούς, γιατί ζήσαμε αυτή την οικονομική τραγωδία, αυτή την οικονομική καταστροφή την οποία βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Μια οικονομική τραγωδία η οποία άγγιξε καθετοποιημένα όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει σπίτι, δεν υπάρχει οικογένεια που δεν αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ή ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό, καλός ή κακός, πέρασε στο ότι φταίει ο πολιτικός κόσμος για την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ενώ μερίδιο ευθύνης δεν έχει μόνο ο πολιτικός κόσμος. Ενώ μερίδιο ευθύνης δεν έχει μόνο ο πολιτικός κόσμος. Έχει ο πολιτικός κόσμος, αλλά. Ο πολιτικός είναι αυτός ο οποίος έχει την πακέτα και κατευθύνει την ορχήστρα. Είναι αυτός ο οποίος βάζει τους νόμους. Είναι αυτός ο οποίος δίνει το στίγμα για το πώς να κινηθεί μια κοινωνία. Mm-hmm. Πολιτικός όμως είναι και αυτός άνθρωπος. Και μπροστά στο πολιτικό κόστος ξεχάσαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε σήμερα. Ναι. Μια βασική αιτία που οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε σήμερα ήταν η ατολμία του πολιτικού κόσμου μπροστά στο πολιτικό κόστος το οποίο αντιμετώπιζε καθημερινά απέναντι σε συντεχνίες, απέναντι σε ομάδες ανθρώπων, απέναντι σε νοοτροπίες και συμπεριφορές. Η ατολμία αυτή οδήγησε στον οικονομικό θάνατο της πατρίδας. Και μαζί με τον οικονομικό θάνατο της πατρίδας, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα μας και είναι η ανεργία. Η ανεργία σε όλα τα επίπεδα, τα ηλικιακά. Πάμε και σε αυτό. Έτσι, αλλά κυρίως σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όμως, για να δώσουμε και μια εξήγηση στον κόσμο, επειδή είπες πριν ότι δεν φταίει μόνο ο κόσμος, ο πολιτικός κόσμος. Δηλαδή, σε έναν άνεργο αυτή τη στιγμή ή σε κάποιον συνταξιούχο που το έχουν κόψει τη σύνταξη. Σε κάποιο συνταξιούχο ο οποίος έπαιρνε σύνταξη από 40 χρονών. Και ρωτάει τι φταίει τελικά. Σε κάποιο συνταξιούχο ο οποίος έπαιρνε σύνταξη από 40 χρονών, τι φταίει? Δηλαδή, ο πολιτικός που νομοθετούσε και μπορούσε να τον βγάλει στα 40 και στα 45. Αυτό λέω. Σε ποια χώρα του κόσμου έβγαιναν οι άνθρωποι σε σύνταξη στα 40 και στα 45? Σε ποια χώρα του κόσμου με 15 χρόνια υπηρεσία σε μία δέκα όπως ήταν στο ΝΟΤΕ, οι τηλεφωνήτριες, μπορούσαν να βγουν με 15 χρόνια υπηρεσία σε σύνταξη? Πολιτικός νομοθετούσε. Πολιτικός όμως πιεζόταν για χάρη του να αποκτήσει την πολιτική δύναμη, να μπορεί να κυβερνάει. Υπήρχε λοιπόν ένα γαϊτανάκι. Αυτό μπορείς να απαντήσεις στο συνταξιούχο. Και ξέρετε, όταν δυστυχώς αυτά τα 40 χρόνια χάθηκε η λογική της συλλογικής ευθύνης σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώς αυτά τα 40 χρόνια υπήρξε μια νοοτροπία που όλοι κοιτάζαμε το δέντρο και αδιαφορούσαμε για το δάσος. Δηλαδή, το δάσος όμως είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και ένα δέντρο να επιβιώσει. Ναι, να σε ρωτήσω το εξής. Άρα θα το απαντήσεις ότι γιατί πήρε σύνταξη από τα 40. Όχι, βέβαια, δεν θα απαντήσω μόνο. Υπάρχουν και άνθρωποι. Εμένα ο πατέρας μου, για παράδειγμα, ας πούμε, είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Εμένα ο πατέρας μου πήρε σύνταξη 60 χρονών και ήταν μάχημος αστυνομικός, 58 πόσο πήρε. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία, εντάξει, είναι και λογικό να μπορούν να βγαίνουν σε πολύ πιο μικρή ηλικία, ειδικές δυνάμεις, αυτοί που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και στις ειδικές δυνάμεις. Ναι, αλλά η ερώτηση του συνταξιούχου είναι γιατί μου κόβεις εμένα τη σύνταξη. Δυστυχώς, γιατί έφτασε η χώρα σε αυτό την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία φτάσαμε. Γιατί 1,5 χρόνο πριν, όσο αστείο και να ακούγεται, χωρίς να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πόσο καλό μπορεί να κάνει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι ότι το καλύτερο. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θυμίζει σε τίποτα την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία ήθελε ο Καραμαλής, ο Αντενάουερ, ο Ντεγκόλ, όλοι αυτοί οι μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης, η Ευρωπαϊκή Ένωση της ισότητας. Αλλά παρόλα αυτά σε αυτή την κακή Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτό το νόμισμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολα λειτουργικό,
και είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το νόμισμα, τα θετικά ακόμα και σήμερα είναι πολύ σημαντικά και πολύ περισσότερα από τα αρνητικά, που ήταν η απομόνωση και η απόλυτη φτώχεια και η απόλυτη χρεοκοπία. Ναι. Ποια δεν γίνεται στη Βενεζουέλα, όπου πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσαν ότι φέτος θα γιορτάσουν για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα στην 1η Δεκέμβρη με τις συνεχείς υποτιμήσεις οι οποίες γίνονται. Για δείτε τι γίνεται στην Αργεντινή που το μάθημα δεν έγινε μάθημα. Δεν υπάρχουν ούτε μαγικά τρίκ, ούτε μαγικά καπέλα, ούτε μαγικά ραβδάκια, ούτε εύκολα λόγια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Αν δεν κοιτάξουμε όμως τα προβλήματα κατάματα και δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε μία λύση και δεν συνειδητοποιήσουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και ότι δεν υπάρχουν εύκολες συνταγές και εύκολες αποφάσεις, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Και αυτό μας το δίνει ως παράδειγμα και οι Κύπροι αδερφοί μας, οι οποίοι είδατε ότι πάρα πολύ γρήγορα ανασκουμπόθηκαν και προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις να ξεπεράσουν αυτό το Γολγοθά μια ώρα ταχύτερα. Βέβαια δεν είναι το ίδιο η Κύπρος με εμάς. Θέλω να σε πάω γιατί λίγο δεν είναι το ίδιο. Γιατί είναι καταρχάς είναι ένας λαός με πολύ μικρότερο πληθυσμό. Είναι ένας λαός με πολύ μικρότερο πληθυσμό. Mm-hmm. Είναι ένας λαός όμως ο οποίος ξαφνικά μέσα σε μια μέρα βίωσε πόσο σκληρή είναι η λογική και η εφαρμογή του μνημονίου. Και είναι και ένας λαός που είδε να χάνει τις αποταμιεύσεις του ξαφνικά. Μάλιστα. Με όλο αυτό το κούρεμα που έγινε, το οποίο έφτασε στο 50 και 60% των καταθέσεων των πολιτών, έτσι. Θέλω να σε πάω λίγο τώρα στο εσωτερικό της Βουλής. Λοιπόν, είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι στη Βουλή θα έπρεπε να υπάρχουν πιο νέοι βουλευτές. Ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν? Τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς, και πολλοί κόσμος μας το λέει. Και γιατί δεν τους ψηφίζει? Ένα λεπτό να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Δηλαδή, να ξεφύγουμε αφενός από την οικογενειοκρατία, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το δεύτερο, φυσικά, από την άλλη πλευρά, να υπάρξουν νέα και φρέσκα πρόσωπα προκειμένου να μπορούν ίσως να αντιληφθούν, διότι αυτός είναι ο παλμός του κόσμου, καλύτερα τον παλμό της κοινωνίας και περισσότερο των νέων. Μάλιστα. Αυτά είναι δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν γίνει. Όταν ρωτάμε τον κόσμο, μας το λένε, τους συναντάμε καθημερινά και θέλω την άποψή σου, διότι δεν θεωρείς μεγάλο σε ηλικία? Εγώ, Χρήστο μου, είμαι φανατικά υπέρμαχος αυτής της λογικής. Mm-hmm. Βέβαια, να μην βάζουμε ως όριο και ως μέτρο το πόσο νέος είσαι ανάλογα με το τι γράφει η ημερομηνία γέννησης στο δελτίο ταυτότητάς σου, αλλά και το πόσο νέες ιδέες έχεις. Και αυτό, γιατί φυσικά μπορεί να δεις πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίες έχουν αναχρονιστικές λογικές και λειτουργούν με ένα εντελώς παλιωμοδίτικο τρόπο και εντελώς συμβατικό και παλαιοκομματικό και παλαιοπολιτικό. Μπορείς να δεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι 50 και 60 χρονών και έχουν πιο φρέσκες ιδέες και ιδέες οι οποίες μπορεί να εφαρμοστούν σήμερα καλύτερα από κάποιες άλλες που είχαν παλιά. Αλλά αφού το θέλει ο κόσμος, γιατί δεν το κάνει? Και εγώ εκεί προβληματίζομαι. Αφού είναι η απέτηση του κόσμου, δυστυχώς με λύπη μου βλέπω ότι δεν το κάνει. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τον κόσμο στο να ψηφίζει νέους ανθρώπους? Τα ψηφοδέλτια έχουν νέους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν τους εμπιστεύεται όμως ο κόσμος. Ναι, αλλά η οικογενειοκρατία στη Βουλή πώς φαίνεται? Μόνο με τη βούληση του λαού φεύγει η οικογενειοκρατία. Ναι, με τη βούληση του λαού. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί θα πάμε και στο θέμα της βουλευτικής αποζημίωσης. Κοίταξε, αν εξαιρέσεις. Κοίταξε, ναι. Μισό λεπτό. Αν εξαιρέσεις τους βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο επικρατείας, οι οποίοι είναι 12-13 στον αριθμό, όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές εκλέγονται με τη διαδικασία της σταυροδοσίας. Σαφώς. Ο λαός λοιπόν ψηφίζει. Αν εγώ διαφωνώ με τη λογική της οικογενειοκρατίας, στο ψηφοδέλτιο που υπάρχει κάποιος γόνος, που και αυτό δεν είναι τόσο κατακριτέο, υπό την έννοια εγώ δεν είμαι γόνος κάποιου πολιτικού, όπως είδες πριν στη συζήτησή μας, είπα τι επαγγέλνει ο πατέρας μου, έτσι, ποιο ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου, αλλά ούτε είναι καλό να αφορίζουμε και να κόβουμε το μέλλον ή τη διάθεση προσφοράς που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος επειδή ο πατέρας του ή ο παππούς του ήταν κάποτε πολιτικός. Το θέμα είναι τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε έναν άνθρωπο να μπει στη Βουλή κάθε 4 χρόνια ή και πιο νωρίτερα, όπως γίνεται με τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, γιατί ποτέ δεν γίνονται στα 4 χρόνια. Ποια είναι τα πραγματικά κριτήρια? Και αν το κριτήριο έχει να κάνει με το καλό της πατρίδας, και αν το κριτήριο έχει να κάνει με το τι μπορεί να προσφέρει αυτός ο νέος άνθρωπος ή αυτός ο οποίος ζητάει την ψήφο μου για το τόπο μου, ή είναι άλλα κριτήρια? Ή αν το κριτήριο είναι ότι ξέρεις κάτι, αυτός εδώ μπορεί να πάει ψηλά. Ξέρεις κάτι, αυτός εδώ είναι στην ομάδα και στην αυλή του αρχηγού, μπορεί να βοηθηθεί.
Και αν πηγαίνει όσο πιο ψηλά πηγαίνει ο πολιτικός τον οποίο ψηφίζουμε, τόσο περισσότερη δύναμη έχουμε και εμείς για να ζητήσουμε κάτι και να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Εγώ σας μεταφέρω ένα παλμό και κάποιες απόψεις του κόσμου που λένε το εξής. Εκτός από τους εξοργισμένους, γιατί πραγματικά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος στον δρόμο. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση στη Βουλή. Αυτό σας λέω, αυτό σας μεταφέρω. Μα εγώ αυτό το οποίο σου λέω είναι ότι αυτό το οποίο ζητάει ο κόσμος καλό είναι να το δείχνει με την ψήφο του, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αλλά εκεί κρίνονται όλοι στην ψήφο. Ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει κανένας από τους 300 συναδέλφους που είμαστε αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αν εξαιρέσω, ξαναλέω, τους βουλευτές οι οποίοι βγαίνουν από τη λίστα επικρατείας, όλοι οι άλλοι εκλέγονται με σταυρό. Ο λαός αποφασίζει ποιους συμπολίτες μας θέλει να βάλει στο κοινοβούλιο. Οπότε αν θέλουμε να γκρεμίσουμε το μύθο της οικογενειοκρατίας, ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο λαός. Μόνο ο λαός, σαφώς αυτό είναι. Θέλω να πάω λίγο στην ΟΝΕΒ τώρα και να σε ρωτήσω το εξής. Για ποιο λόγο κάποιος νέος σήμερα επιλέγει να γίνει μέλος σε μια κομματική παράταξη? Επειδή προέρχεσαι από... Σε μια νεολαία κομματικής παράταξης, ναι. Για ποιο λόγο? Κυρίως γιατί θέλει να έχει μια συμμετοχή στα κοινά. Κάτω από ένα πλαίσιο βέβαια όπου οι ιδεολογικές του κατευθύνσεις ταιριάζουν ή ταυτίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με την ιδεολογική κατεύθυνση που έχει η νεολαία στην οποία θέλει να ενταχθεί. Μάλιστα. Και γιατί πιστεύει ότι έχει ιδέες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από αυτή τη νεολαία, ή γιατί εμπιστεύεται τις προτάσεις τις οποίες έχει αυτή η νεολαία και θέλει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Άρα μόνο γι' αυτό. Γι' αυτούς τους λόγους που μου εξήγησες τώρα. Κοίταξε, πρέπει να το θέλεις. Ναι. Πρέπει να το θέλεις, πρέπει να έχεις διάθεση συμμετοχής, πρέπει να πιστεύεις ότι καλό είναι να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να συνομιλήσεις με άλλους νέους οι οποίοι έχουν τις ίδιες ιδέες ή περίπου ίδιες ιδέες με σένα. Να έχεις διάθεση να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν άλλες ιδέες και να προσπαθείς να τους πείσεις. Να μπορείς να είσαι ένας φορέας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνομήλικοί σου και να τις μεταφέρεις σε έναν πολιτικό φορέα, ούτως ώστε να του χτυπήσεις ένα καμπανάκι και να του πεις: κοίταξε, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, δείτε τι μπορείτε να κάνετε, πώς να νομοθετήσετε, να δείτε τι ανάγκες μπορεί να έχουν οι νέοι άνθρωποι και να μπορέσουμε σε ένα συλλογικό επίπεδο να βοηθήσουμε. Να πάμε στη δικιά σας εκλογική περιφέρεια, να πάμε δηλαδή στον Πειραιά και στα νησιά. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και έρχονται ερωτήσεις τηλεθεατών, σε λίγο θα αρχίζω να σας τις διαβάζω. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να λύσει ο Πειραιάς αυτή τη στιγμή? Αν εξαιρέσουμε το γενικό πρόβλημα, το οποίο είναι η ανεργία, ο Πειραιάς χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η μία είναι ο αστικός Πειραιάς, ο Δήμος του Πειραιά, και η άλλη είναι τα νησιά του Αργοσαρονικού και τα Κύθρα, τα οποία έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, το κάθε νησί ξεχωριστά. Ο Πειραιάς νομίζω ότι ήδη έχει μπει σε μία τροχιά με τη συμβολή και του Δημάρχου και της κυβέρνησης, αλλά και πολλών άλλων φορέων της πόλης, για να μπορέσει να υπάρξει μία ανασύνταξη δυνάμεων, για να μπορέσει να είναι πιο ποιοτική η ζωή στην πόλη. Τι θέλω να πω με αυτό? Ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα του μετρό. Είναι τραγικό το πρώτο λιμάνι της χώρας, ένα λιμάνι το οποίο θέλουμε να το κάνουμε το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, να μην έχει μέσα σταθερή τροχιά από την είσοδο του λιμανιού, για να μπορέσουν να πάνε σε όλο το υπόλοιπο λιμανοπέδιο. Ευτυχώς ήδη έχουν ξεκινήσει. Σε τρία χρόνια αναμένεται, 3-3,5 χρόνια, να έχει υλοποιηθεί το έργο, το οποίο θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα, γιατί καταλαβαίνετε τον όγκο των τουριστών των οποίων δέχεται ο Πειραιάς, όχι μόνο μέσω της κουρασγέρας, αλλά κυρίως και των τουριστών κατά τους θερινούς μήνες που έρχονται να πάρουν τα καράβια και να πάνε στα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για ανάπλαση περιοχών, όπως είναι η παλιά περιοχή της Τρούμπας και όλο το παραλιακό μέτωπο του Πειραιά, από την Πειραϊκή μέχρι τον Άγιο Διονύση. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για την πόλη του Πειραιά, αλλά και για την πρωτεύουσα, η επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο είναι ένα κόσμημα του πολιτισμού και της τέχνης. Και τέλος, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και η προσπάθεια η οποία γίνεται
με την απαλωτρίωση διαφόρων οικοπαίδων αλλά και δύο συγκεκριμένων στρατοπέδων τα οποία πλέον δεν υπήρχαν, δεν λειτουργούσαν στον Πειραιά για να μπορέσουν να γίνουν χώροι πρασίνου και αθλητισμού. Ξέρετε, μια πόλη μπορεί να βοηθηθεί αν μπορέσεις να ανεβάσεις το επίπεδο, το ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης, και αυτό έχει να κάνει με το πράσινο, με το φυτικό πράσινο, έχει να κάνει με το επίπεδο της καθαριότητας, έχει να κάνει με τους χώρους πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού, και μετά βέβαια να μπορέσουμε να δώσουμε τη δύναμη την οικονομική την οποία πρέπει να ξανανακτήσει το λιμάνι του Πειραιά για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Με το Δήμαρχο, με τους αυτοδιοικητικούς, πώς θα πάτε στον Πειραιά? Εγώ είμαι και πρώην αυτοδιοικητικός νομαρχιακός σύμβουλος, οπότε έχω μια συνεργασία. Κοιτάξτε, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αυτό το οποίο χρειάζεται και που απαιτείται είναι συνεργασία. Mm-hmm. Συνεργασία, αλληλεγγύη, συνεννόηση, κατανόηση των προβλημάτων και από κοινού προσπάθεια. Στη θεωρία των δύο άκρων, πιστεύετε? Κάποιοι λένε ότι στη συγκεκριμένη θεωρία την καλλιεργεί το δικό σας το κόμμα. Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κάποιοι το λένε αυτό. Mm-hmm. Και φυσικά και βουλευτές της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χρήστο μου, εγώ θα σου είμαι ξεκάθαρος. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανήκει στο συνταγματικό τόξο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Για να δούμε ποια είναι η θεωρία των δύο άκρων. Απ' τη μία πλευρά έχουμε ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή στις εκλογές του και του Μαΐου και του Ιουνίου, το οποίο από ό,τι φάνηκε, κάτι το οποίο το ξέραμε, αλλά αποδείχτηκε. Μετά η δομή του, η οργάνωσή του είναι παραστρατιωτική και το οποίο ιδεολογικά δεν πιστεύει στη δημοκρατία, δεν πιστεύει στην αστική δημοκρατία, αλλά πιστεύει σε άλλα πολιτικά. Για να μην μπερδεύουμε τους τηλεθεατές, πρέπει να πούμε το όνομα του. Η Χρυσή Αυγή. Μιλάς για τη Χρυσή Αυγή, λοιπόν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που να έχει παραστρατιωτική δομή. Τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω. Να μην μπερδεύεται ο τηλεθεατής. Λοιπόν, από τη μία έχεις αυτό το κόμμα, το οποίο είναι φύση και θέση σε αυτό το άκρο, και η δομή του, η οργάνωσή του, η λειτουργία του και τα σημαντικά του στελέχη, γιατί σε καμία περίπτωση όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τη Χρυσή Αυγή δεν έχουν σχέση με αυτή την ακραία λογική και αυτή την ακραία συμπεριφορά. Έτσι, είναι ένα κόμμα αγανάκτησης. Ή μάλλον είναι ένα κόμμα το οποίο μπόρεσε και εκμεταλλεύτηκε την οργή και την αγανάκτηση του κόσμου. Από την άλλη, έχεις να κάνεις με ένα κόμμα όπως είναι το ΣΥΡΙΖΑ, μια συνιστόσα πολλών τάσεων, το οποίο βέβαια ούτε η δομή του, ούτε η οργάνωσή του, ούτε η λειτουργία του είναι παραστρατιωτική ή ακραία, αλλά καλύπτει μονίμως ακραία φαινόμενα. Άρα δεν συμμερίζομαι απόλυτα τη λογική των δύο άκρων, δεν είναι άλλο άκρο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει όμως να κόψει τους δεσμούς του με την συγκάλυψη ακραίων λογικών. Και νομίζω ότι και προχθές είχαμε πάλι άλλο ένα τέτοιο φαινόμενο με το συνήθι ύποπτο τον κύριο Παναγούλη, ο οποίος στη Βουλή είχε μιλήσει για κρεμάλες, είχε μιλήσει για λιτζαρίσματα και προσπάθησε να λιτζάρει και ο ίδιος από μόνος του για να δώσει το ένα κτίριο λακτισμού. Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω τη δυσκολία της στιγμής. Καταλαβαίνω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Τη λύση όμως το αδιέξοδο δεν θα τη δώσουν ούτε τα άκρα, ούτε οι ακραίες συμπεριφορές και λογικές. Ακραίες συμπεριφορές και λογικές δυστυχώς μπορούν να βυθίσουν ακόμα πιο μέσα, να μας πάνε ακόμα πιο βαθιά σε αυτή την τρύπα. Αυτό το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι η αλληλεγγύη, συνεργασία και συνεννόηση. Και είδατε μετά την δολοφονία του Παύλου του Φίσα ότι κάποιοι άλλοι πήραν το δικό τους νόμο στα χέρια τους και σκοτώσαν και δύο άλλα νέα παιδιά. Ένα λεπτό. Αυτό δεν είναι Ελλάδα. Ένα λεπτό. Δηλαδή πιστεύεις με αυτά τα γεγονότα που έχεις δει ότι η συγκεκριμένη πράξη ήταν αντεκδίκηση που έγινε μετά? Νομίζω ότι και οι τρομοκράτες αυτό είπαν στην... Όχι νομίζω, είναι ξεκάθαρο, αυτό είπαν οι τρομοκράτες. Ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα, εμείς σας χτυπήσαμε και θα σας χτυπάμε όπου σας βρίσκουμε. Και θα σας χτυπάμε γιατί αυτό σας αξίζει. Ξέρετε, οι διαφορές, οι πολιτικές διαφορές, ή μάλλον το μέλλον ενός τόπου, δεν μπορεί να λυθεί με αίμα. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πήρε από μια χώρα των Βαλκανίων, το 1974 έκανε τη μεγαλύτερη τομή.
Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν έχει γίνει μετάβαση από δικτατορικό καθεστώς σε δημοκρατικό χωρίς να υπάρχει ένας νεκρός. Άρα καταλαβαίνω και όλα αυτά τα θέματα λύθηκαν. Καταλαβαίνω όμως ότι υποστηρίζεις και ότι ανησυχείς ότι υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Νομίζω ότι οι νεκροί αυτό αποδεικνύουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν το παραδέχεται αυτό. Ότι γίνεται και πιστεύουν ότι μεταφέρω δηλαδή αυτά τα οποία μου έχουν πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχεται, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λέει, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και δεν μιλάω για κάποιες φωνές και κάποιους ανθρώπους. Λέει ότι το δημιουργείτε εσείς. Εμείς δημιουργούμε τη διαδικασία το να πάνε οι χρυσαυγίτες να σκοτώσουν έναν αριστερό. Όχι, ότι ή δημιουργείτε να πάνε τη θεωρία να σκοτώσουν... των δύο άκρων, αυτό λέει. Η απάντηση λοιπόν, κατάλαβα την απάντηση. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως γίναμε μάρτυρες από τις δέκτες της τηλεόρασης, υπήρξε μία μελέτη για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που θα έχει η επένδυση στον αστέρα. Και από αυτήν την έγκριση της μελέτης για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, γνωμοδοτικό όργανο είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει πού θα πάει η επένδυση, ούτε τι θα γίνει. Ξαφνικά είδαμε μενόμενους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παίζουν ξύλο και να τσακώνουν και να προσπαθούν να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τις διαφορές τους. Σε τι μπορεί να βοηθήσει αυτό? Ακόμα και για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάγανε, σε τι βοήθησε? Ίσα-ίσα έφυγε η συζήτηση από εκεί, δίνουμε παραδείγματα και λογικές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι πού βοήθησε για την επένδυση του αστέρα αυτή η συμπεριφορά. Πουθενά. Καλά, σαφώς υπάρχει και μια λογική από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει, ουσιαστικά λειτουργεί ως... Χρήστο μου. Λειτουργεί εναντίον των επενδύσεων. Χρήστο μου, κοίταξε. Ότι λειτουργεί εναντίον. Κοίτα, φεύγουμε από το ένα θέμα και πηγαίνουμε στο άλλο. Εγώ μίλησα για συμπεριφορά. Βεβαίως. Μα δεν είναι δυνατόν όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ότι όποιος έρθει να επενδύσει τα χρήματά του στην Ελλάδα, όποιος συμμετέχει σε διαδικασίες αποκρατικοποίησης της χώρας, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Αυτόματα τι σημαίνει αυτό? Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο γίνεται με το αν γίνεται διαπραγμάτευση ή όχι. Όταν γίνεται διαπραγμάτευση και σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, με τους δανειστές μας, όταν κάνει σκληρή διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, που σήμερα γίνεται, αυτή τη στιγμή που λέμε γίνεται, γι' αυτό ακυρώνεται το ένα μετά το άλλο τα ραντεβού της Τρόικας, όταν γίνεται αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ λέει: α, δεν τα πάει καλά η κυβέρνηση. Όταν συμφωνούμε μετά τη διαπραγμάτευση, α, δεν υπήρχε διαπραγμάτευση. Παραδοθήκατε αμαχητή. Δεν μπορεί να είσαι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Και αν θες την άποψή μου, ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα θαυμάσιμο λάθος. Και γι' αυτό βλέπεις ότι με όλα αυτά τα σκληρά μέτρα, με όλη αυτή τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, η χώρα και όπως είπαμε, το κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, δεν μπορεί να πάρει κεφάλι, δεν μπορεί να πάρει μια διαφορά από αυτή τη σκληρή και ανάργητη κυβέρνηση που θα τη ρίξει ο κόσμος στους δρόμους. Όπως μας προειδοποιεί εδώ και μήνες, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Το λάθος του κύριου Τσίπρα, και στεναχωριέμαι γιατί είναι διπλό λάθος, είναι και το λάθος ενός νέου ανθρώπου που είχε όλα τα φόντα και όλες τις προοπτικές να αλλάξει λίγο μα την έχουν πει πολιτική ότι λογική. Θα ζητήσουν για ό,τι πάτε να περάσετε ονομαστική ψηφοφορία. Ξέρεις ποιο είναι το την προηγούμενη Κυριακή. Το λάθος, το μεγάλο και η μεγάλη ευκαιρία, ξέρεις ποια ήταν? Αφού όλοι, αφού στο ΣΥΡΙΖΑ μας λένε ότι έχουν το τρόπο, έχουν το αντίδοτο για να λύσουν όλα τα προβλήματα, όταν και η Δημαρ και το Πασοκ και η Νέα Δημοκρατία το Μάιο, για να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, ζήτησαν και από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μπει μέσα σε μια οικουμενική κυβέρνηση, γιατί οι στιγμές τις οποίες βιώνει η χώρα δεν έχουν να κάνουν με την λογική και το πρόγραμμα ενός κόμματος ή δύο, έχουν να κάνουν με έναν οικονομικό πόλεμο που είπαμε. Αντί λοιπόν σήμερα να έχουμε μια οικουμενική κυβέρνηση και να προσπαθήσουμε όλοι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, και όλα τα κόμματα να δώσουν τις καλύτερες εφεδρίες τις οποίες έχουν σε αυτή τη μάχη και να βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στο λαό και να του δείξουμε το δρόμο της ελπίδας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα κάτσω απέναντι και το μόνο που θα κάνω είναι να πετροβολώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν 1,5 χρόνο να μην έχει προτείνει και ένα καλό παράδειγμα μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα εδώ με τον Κώστα Κατσαφράδο. Πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι, εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα.
δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίδι παγκοσμίου. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή σε ένα τέτοιο κόμμα? Είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλον αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Σήμερα εδώ μαζί μου στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα τον Κατσαφάδο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Α Πειραιά και Νήσων. Θέλω να αρχίσω να διαβάζω τις ερωτήσεις που στέλνετε προς τον βουλευτή. Λοιπόν, τηλεθεατής λέει: δεν έχω δει κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία όμως να έχει έρθει σε εμάς που μένουμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Χρυσή Αυγή ήρθε και μας βοήθησε, γι' αυτό και την ψηφίσαμε. Ελάτε κι εσείς κοντά στον κόσμο, βοηθήστε μας και θα σας ψηφίσουμε. Πάει, πέρασε η εποχή που ψηφίζαμε απλά ότι ψήφισαν οι παππούδες μας. Σχόλιο τηλεθεατή. Κάποιο σχόλιο γι' αυτό ή προχωράω παρακάτω? Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να δίνω, απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Το ότι η αδυναμία του κράτους να κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλλον το ότι ένα πολιτικό κόμμα αντικατέστησε την αδυναμία του κράτους σε κάποιους τομείς να κάνει σωστά τη δουλειά του, το οποίο αυτό κόμμα έχει και άλλες δραστηριότητες και άλλες λογικές οι οποίες δεν συμβαδίζουν ούτε με τη δημοκρατία ούτε με το καλό της πατρίδας, δεν μπορεί να ξεχνιούνται όλα τα άλλα και να μένεις μόνο σε αυτό. Ο τηλεθεατής, ο φίλος μας μέσα από το διαδίκτυο, έχει απόλυτο δίκιο. Διαχρονικά το κράτος αδιαφόρησε. Όχι μόνο στον Άγιο Παντελεήμονα. Ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες δυστυχώς ή ευτυχώς γκετοποιούνται. Αλλά είναι όλοι μαζεμένοι κάπου. Στην Ελλάδα, λοιπόν, όταν ξεκίνησε να υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας και με το Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2 και όλα αυτά, φοβούμενοι τις αντιδράσεις τις οποίες θα είχαμε από το να ορίσουμε μία περιοχή όπου εκεί να μπορέσουν να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι μετανάστες. Αφήσαμε και υπήρξε μια πολυδιασπορά σε όλη την Αθήνα. Και το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας μιας χώρας δυστυχώς αλώθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν παράνομα, είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας. Ο τηλεθεατής έχει ένα απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ αυτό το οποίο ελπίζω και νομίζω και ξέρω ότι ο υπουργός ο κ. Δένδιας έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα πάνω στην αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης και με συστηματικότερους ελέγχους. Αλλά δεν γίνεται λόγω μιας δραστηριότητας όπου εκεί αμελεί το κράτος, να ξεχνάμε και να παραγνωρίζουμε ή να βάζουμε πιο πέρα άλλες δραστηριότητες του ίδιου πολιτικού κόμματος, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Άλλος τηλεθεατής: πρέπει κατά την άποψή σας να καταργηθούν οι παρατάξεις στα πανεπιστήμια? Είμαι φοιτήτρια και αυτό που βλέπω είναι πως περισσότερο πρόβλημα δημιουργούν παρά βοηθάνε. Να μιλήσω και για το ξύλο που πέφτει στις γενικές συνελεύσεις. Μέσα στην ατζέντα την έχω αυτή την ερώτηση. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει. Εγώ θα απαντήσω. Είναι φοιτήτρια συγκεκριμένη. Εγώ θα απαντήσω στην κοπελιά ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις. Εγώ ήμουν ενεργός στέλεχος της φοιτητικής παρατάξης της Δάπνου Δουφουκού και είμαι πολύ περήφανος. Ναι, αλλά. Είμαι πολύ περήφανος όχι μόνο για την ιστορία της Δάπνου Δουφουκού, για τις ιδέες και τις προτάσεις της, όπως και φυσικά δεν περηφανεύομαι και για κάποια λάθη τα οποία έχει κάνει. Έτσι, γιατί ουδής αλάνθαστος. Αλλά είμαι και πολύ περήφανος για τη δική μου δράση. Τις δικές μου προτάσεις και αυτά που προσπάθησα να κάνω και να πετύχω μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολλές φορές ο συνδικαλισμός είναι ένα εργαλείο, είναι μια διαδικασία, είναι μια λογική που έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που τον ασκεί. Και γι' αυτό υπάρχει ο καλός και ο κακός συνδικαλισμός. Εγώ θεωρώ ότι με τον νόμο που οι φοιτητές πλέον δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές των Πριτάνεων, των Προέδρων και των Καθηγητών στα Πανεπιστήμια και με το μόνο το οποίο ασχολούνται είναι με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου σε σχέση με τους φοιτητές, έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο να κατεβάζουν ιδέες και προτάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους συμφοιτητές. Ναι, να σου πω όμως κάτι.
καμιά φορά μας το λένε οι φοιτητές, οι ίδιοι φοιτητές που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοιες παρατάξεις, στις νεολαίες, ότι μπαίνουν στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο και τους τραβάνε από το χέρι για να γραφτούν σε μία παράταξη, είτε λέγεται ΚΝΕ, είτε λέγεται ΠΑΣΠ, είτε λέγεται ΟΝΕΔ, είτε οποιαδήποτε άλλη. Τους τραβάνε από το χέρι. Και γυρνάει ο φοιτητής και λέει στον πατέρα του και στη μητέρα του. Και ο φοιτητής, ο πρωτοετής, αισθάνεται ανίκανος και ανήμπορος. Όχι ανίκανος και ανήμπορος. Τους ενοχλεί όμως. Εδώ μας αναφέρουν πολλές φορές, μας πιέζουν να γραφτούμε σε μια παράταξη. Γιατί μας υπόσχονται κιόλας. Χρήστο μου, σου ξαναλέω. Μεταφέρω το ρεπορτάζ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και τέτοια φαινόμενα υπάρχουν. Αυτά πρέπει να απορριφθούν. Ξέρεις, εγώ πάντοτε ήμουν υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων και υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών. Κάποια στιγμή τέθηκε ένα ζήτημα στην ΟΝΕΔ με βάση τον νόμο πριν από 2 χρόνια, τον νόμο Διαμαντοπούλου πριν από 3 χρόνια. Και γύρισαν κάποιοι συνάδελφοι από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΕΔ και είπαν, ξέρετε κάτι, θα κάνουμε κατάληψη. Και τότε εγώ σηκώθηκα και είπα, διαφωνώ. Και ο λόγος που διαφωνώ είναι γιατί δεν μπορεί, επειδή θίγονταν εκείνη τη στιγμή τα συντεχνιακά μου συμφέροντα, να ακολουθήσω ένα δρόμο και ένα μοτοπάτι το οποίο ήμουν κάθετα αντίθετος και διαφωνούσα από την πρώτη μέρα που μπήκα στο πανεπιστήμιο μέχρι την ώρα που έφυγα από το πανεπιστήμιο. Και η ΔΑΠ και η ΟΝΕΔ θέλει να είναι πάντοτε τα πανεπιστήμια ανοιχτά. Με τις διαμαρτυρίες τους, με τις διαφωνίες τους, με τις ενστάσεις τους, με τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους, όμως τα πανεπιστήμια ανοιχτά. Γιατί δεν έχει κανένας το δικαίωμα, όταν εγώ θέλω να πάω και να σπουδάσω, να μου απαγορεύει το να μπω μέσα στο αμφιθέατρο. Εγώ μπορεί να έχω οποιοδήποτε δικαίωμα να μην θέλω να συμμετάσχω, να αντιδράσω, να διαφωνήσω, να κινητοποιηθώ, όμως δεν μπορώ να απαγορεύω και σε κανέναν συμφοιτητή μου ή συνάδελφό μου να ακολουθήσει με το έτσι θέλω αυτό που λέω εγώ. Και γι' αυτό διαφωνώ με τη λογική των καταλήψεων. Συνταξιούχος του ΙΚΑ, άλλος τηλεθεατής, βρίσκομαι στη Γερμανία και πληρώνουμε εδώ και πληρώνομαι. Εδώ εννοεί στην Ελλάδα. Έχω να πληρωθώ από τις 17 Σεπτεμβρίου χωρίς καμία δικαιολογία από το ΙΚΑ. Δούλεψα στην Ελλάδα 40 χρόνια και βρίσκομαι τώρα να μην πληρώνομαι. Εκεί. Έτσι καταντήσατε τον ελληνικό λαό. Ντρέπομαι. Είναι η άποψή του. Σας ακούω, λέει ένας άλλος τηλεθεατής από την αρχή της εκπομπής. Αλλά λύσεις συγκεκριμένες δεν δίνεται. Πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία? Συγκεκριμένα μέτρα. Είμαι νέος άνθρωπος με πτυχία και δεν βρίσκω δουλειά. Και όταν βρω, μιλάνε για 300 ευρώ μισθό. Λοιπόν, η ανεργία. Για πάμε σε αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πρέπει να μιλάμε ειλικρινά και πρέπει να δώσουμε μία απάντηση στο φίλο μας. Η ανεργία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί ούτε μέσα σε 1, ούτε μέσα σε 2, ούτε μέσα σε 3 χρόνια. Μία ανεργία που έχει φτάσει στο 27,5%. Και είσαι ειλικρινής αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές που βλέπουν έξω στον κόσμο. Μην ανησυχείτε, θα βρεθούν λύσεις. Να σου πω κάτι. Όταν μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανέργους, σου λέω ακριβώς το νούμερο, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, αυτό λένε οι μετρήσεις. Ίσως είναι και παραπάνω. 1,5 εκατομμύριο, να πούμε. Όταν μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανέργους και βλέπεις τη τεράστια προσπάθεια που κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τη μία πολυεθνική μετά την άλλη, παρακαλώντας τους να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και να επενδύσουν στη χώρα. Εγώ να κάνω έναν απλό υπολογισμό, γιατί μου αρέσουν τα μαθηματικά. Οι 10 μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες να έρθουν και να επενδύσουν στην Ελλάδα, πόσους υπαλλήλους μπορούν να πάρουν? Να πάρουν 2.000, 5.000 υπαλλήλους, 50.000 κόσμους? Δεν λύνεται έτσι. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Αυτό το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε και να αποφασίσουμε σοβαρά είναι ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι μια χώρα που θα. Το εργατικό δυναμικό το οποίο θα παράγει θα έχει να κάνει μόνο σε ό,τι έχει σχέση με την παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια σωστή εκπαιδευτική κατάρτιση. Από τα πρώτα χρόνια του Λυκείου, για να μην σου πω από τη Τρίτη Γυμνασίου, ούτως ώστε να μπορέσει να αναβαθμιστεί και η τεχνική εκπαίδευση. Δεν μπορεί να γίνουμε σε αυτή τη χώρα όλοι γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι. Εγώ είμαι οικονομολόγος, γιατί εγώ ένα λογιστικό γραφείο στην Πειραιά. Δυστυχώς, ο κλάδος. Στο εξωτερικό θα έφευγες. Αν δεν έβρισκα δουλειά, δυστυχώς θα έφευγες. Μετά από μεγάλη προσπάθεια που θα έκανα στην Ελλάδα όμως. Γιατί και τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση. Είμαι υπέρ του να κάτσω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είμαι υπέρ του να κάτσω και να πολεμήσω εδώ. Όσο μπορώ. Αλλά μην νομίζεις. Ακόμα και αν χρειαστεί να κάνεις κάποια άλλη δουλειά από αυτό που έχεις σπουδάσει. Τι να κάνω, αναγκαστικά. Δεν θα πρέπει να ζήσω. Κατάλαβα. Ενώ να μείνεις και να κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Κοίταξε να δεις. Με συγχωρείς. Υπάρχουν καλές και κακές εποχές. Υπάρχουν εύκολες και δύσκολες συγκυρίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που θα ζήσουμε σήμερα, αυτό το οποίο ζούμε σήμερα, προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν πιο προσωρινό και να ξεπεράσουμε.
Mm-hmm. Στο σήμερα όμως θα πρέπει να επιβιώσουμε. Να σε ρωτήσω, ο Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι πολλοί που αναρωτιούνται αν πραγματικά κυβερνάει και γιατί το λέω αυτό. Και θέλω και την άποψή σου. Κυβερνάει όντως, μπορεί να κάνει αυτό που σκέφτεται να κάνει ή αντιμετωπίζει προβλήματα εσωτερικά. Που χου, στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Καταρχήν για το αν... Πολλοί υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το λέω αυτό. Καταλαβαίνω. Κοίταξε. Έχει ένα Βενιζέλο από πίσω, έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και έχει θέμα με αυτό. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο κομμάτι της ερώτησης. Για το αν πραγματικά είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς και αν όντως κυβερνάει. Ή κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Πολλοί λένε και αυτό. Είναι ο πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Καταρχήν αυτή τη στιγμή ο τόπος έχει έναν πρωθυπουργό. Έχει έναν πρωθυπουργό ο οποίος αυτός κυβερνάει και είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο οποίος προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό στην παρούσα φάση. Έχει λίγη σημασία για μένα. Mm-hmm. Και ας έχω αυτή την κομματική διαδρομή την οποία ανέφερες πιο πριν. Ξέρεις, εγώ δεν έχω δει άλλο πρωθυπουργό να είναι τόσο εργάτης. Και δεν ξέρω αν είναι τόσο εργάτης επειδή εγώ τον Σαμαρά δεν τον γνώριζα πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, πριν γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και δουλεύει πολύ. Δεν θα μπορούσε όμως να υπάρξει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας που να μην δουλεύει τόσο πολύ. Να μην είναι συνέχεια μέσα σε ένα αεροπλάνο, να μην κάνει συνεχώς σκέψεις. Καθημερινά δίνει τη μάχη του και ο ίδιος ο Σαμαράς, όπως δίνει και όλη η ελληνική αλλά κοινωνία. Να πάμε στην απάντηση στο ερώτημα. Για το αν συγκυβερνάει, αν είναι ευχάριστο στα στελέχη και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συγκυβερνούμε με αντιπρόεδρο τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Να ξέρεις ότι εγώ με το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο εγώ, και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, δεν γεφυρώσαν τις διαφορές τους. Ούτε είμαστε το ίδιο. Υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ακόμα και άλυτα. Άλυτα κεφάλαια και μεγάλο χάσμα μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα όμως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο έχει πρωτεύουσα σημασία για μας, το μείζον και το σημαντικό, είναι να κυβερνηθεί ο τόπος και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα από αυτή την προσπάθεια σταθερότητας και διασφάλισης της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στο ευρώ, να μπορέσουμε να δώσουμε μια προοπτική. Γι' αυτό τις διαφορές μας τις παραμερίζουμε. Δεν τις ξεχάσαμε. Δεν πήγαμε μια γομολάστιχα και τις σβήσαμε. Τις έχουμε βάλει λίγο πιο εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή το μείζον και το σημαντικό είναι κάτι άλλο. Νέα μέτρα θα έρθουν. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί πως δεν θα έρθουν. Πολλοί όμως βουλευτές πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα. Και έχουν κάνει και δηλώσεις. Διαρθρωτικά μέτρα θα έρθουν και πρέπει να έρθουν. Άρα αυτό που ακούμε ότι δεν θα έχουμε νέα μέτρα. Σαφέστατα και είναι σωστό. Διαρθρωτικά μέτρα. Λέει. Παλιά μέτρα. Δηλαδή. Διαρθρωτικά μέτρα. Νέα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με νέους φόρους, με περικοπή μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, με οριζόντια δηλαδή μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει. Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω το μήνυμα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν υπάρχει βουλή για να τα ψηφίσει, αλλά και δεν υπάρχει και κοινωνία για να τα αντέξει. Άρα λοιπόν δεν θα έρθουν. Δεν χρειάζεται όμως να το λέω εγώ. Το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα. Να συνεχίσω με σχόλια και ερωτήσεις τηλεθεατών. Απάντησε κάποιος αυτό που είπατε πριν και λέει: όχι, κύριε Κατσαφάδο, θα φύγω στο εξωτερικό γιατί με τα πτυχία μου δίνουν. Προφανώς τα πτυχία που έχει, μου δίνουν 2.500 ευρώ μισθό. Εδώ λέει στην Ελλάδα μόνο σε καφετέρια βρίσκω δουλειά. Και ρωτάει: γιατί να μην φύγω. Προφανώς απάντησε αυτό που είπατε ότι είστε υποστηρικτή. Κοίταξε, αν ο φίλος μας από το διαδίκτυο έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και για βιοποριστικούς λόγους ή ακόμα και γιατί βλέπει ότι έχει μια καλύτερη ευκαιρία στο εξωτερικό. Την έχει όμως την ευκαιρία. Δεν φεύγει έτσι. Την έχει την ευκαιρία. Ναι. Μπορεί να φύγει από την πατρίδα του, να πάει στο εξωτερικό και να ξαναγυρίσει πίσω όταν θα έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα να το κάνει. Αλλά εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι και οι υπόλοιπες χώρες παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Μιλάς τώρα για την Ισπανία και την. Δεν μιλάω μόνο για τις χώρες του Νότου. Και στη Γερμανία δεν περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες τους Έλληνες επιστήμονες. Και εκεί υπάρχουν και εκεί κάποια προβλήματα. Θέλω να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να βλέπετε τις ερωτήσεις που στέλνουν προς τον κύριο Κατσαφάδο στο ask.fm και εκεί μπορείτε να στείλετε και εσείς την ερώτησή σας. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να το δείξει. ask.fm/έχω θέμα. Εκεί μπαίνετε, βλέπετε και τις ερωτήσεις που έχουν κάνει άλλοι. Αλλά φυσικά μπορείτε να γράψετε και εσείς την ερώτησή σας. Τη διαβάζω άμεσα. Προς το βουλευτή τον Κώστα τον Κατσαφάδο. Ο Σαμαράς, λέει ένας άλλος τηλεθεατής, απλά ήθελε να βγει πρωθυπουργός. Η άποψή του.
Δεν τον ενδιαφέρε τίποτα άλλο, γι' αυτό και άλλα είπε προεκλογικά και μετά τα άλλαξε. Και αυτό φαίνεται και όταν δημιούργησε την τότε πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρει ούτε να κυβερνά, ούτε θέλει τελικά, ούτε τι θέλει τελικά να κάνει. Είναι απόψεις και σχόλια τηλεθεατών. Θέλω να σας πάω σε ένα... Να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι. Από τους 300 που είμαστε στη Βουλή, αν αύριο το πρωί φύγει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ναι. Πιστεύετε ότι θα πάρει κάποιο άλλο που θα σηκώσει το χέρι και θα δηλώσει παρόν? Μη με ρωτάς προς τον τηλεθεατή. Λοιπόν, να πάω ακόμα σε ένα που λέει για το Καποδιστριακό και έχει ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, προέρχεστε από την ΟΝΕΔ, ρωτάει ένας τηλεθεατής. Ποια η άποψή σας για το Καποδιστριακό που είναι κλειστό? Θα μου πληρώσετε τα ενίκια που πρέπει να πληρώνω μέχρι να αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει? Η άποψή μου τώρα, Χρήστο μου, είναι ιδιαίτερα σκληρή. Έχει απόλυτο δίκιο ο νέος αυτός τηλεθεατής μας μέσα από το διαδίκτυο. Έχει απόλυτο δίκιο και εδώ διαπιστώνουμε άλλη μια δυναμία του κράτους. Ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο. Όσο δυσάρεστος και να είναι. Άρα φαντάζομαι ότι διαφωνείς με τον τρόπο που το έχει χειριστεί ο Υπουργός Παιδείας. Καταρχήν εγώ διαφωνώ με το να κάνει απεργία κάποιος 3 μήνες και να συνεχίσει να πληρώνεται. Mm-hmm. Αν κάνω απεργία δεν πληρώνομαι. Αφού δεν προσφέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθε πρώτη του μήνα να πρέπει να πηγαίνω να παίρνω το μισθό μου. Μάλιστα. Με τον τρόπο που το χειρίστηκε το θέμα ο Υπουργός Παιδείας, ο Αλβανιτόπουλος. Εγώ αυτό το οποίο θα σου πω είναι ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι μπορεί να μας θίγουν, μπορεί να μην μας θίγουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση. Μπορεί εμένα να μην με ικανοποιεί. Εγώ έχω κάθε δικαίωμα να αντιδράσω με όποιο νόμιμο μέσο, έτσι, με όποιο νόμιμο μέσο, και εγώ να θίγω και να επηρεάζω άλλες κοινωνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Και σου ξαναεπαναλαμβάνω, δεν γίνεται να απεργώ 3 μήνες και παράλληλα να πληρώνομαι. Αυτά είναι ασυμβίβαστα. Όπως δεν γίνεται να δηλώνω μέσα στη Βουλή ότι είμαι αναρχικός ή έξω από τη Βουλή ότι είμαι αναρχικός και να είμαι και υπάλληλος του δημοσίου. Αυτά είναι ασυμβίβαστες έννοιες. Με τη βουλευτική αποζημίωση, τι γνώμη έχεις, πρέπει να μειωθεί ή όχι? Αν και είσαι νέος βουλευτής τώρα. Υπάρχουν όμως βουλευτές οι οποίοι πραγματικά δεν την έχουν ανάγκη τη βουλευτική αποζημίωση και κάποιοι όντως την έχουν ανάγκη. Ενώ για κάποιους οι οποίοι είναι εικόνοι και είναι επιχειρηματίες ή είναι εισοδηματίες. Κοίταξε, σε ό,τι έχει σχέση με τη βουλευτική αποζημίωση. Ναι. Όλοι έχουν πει ποιο είναι να το μειωθεί μέγεθος. Όχι, τι πιστεύεις? Όλοι έχουν πει ποιο είναι το μέγεθος της βουλευτικής αποζημίωσης. Είναι γύρω στα 5.500 ευρώ. 5.500 με 5.700 ευρώ, ανάλογα με τις επιτροπές που συμμετάσχεις. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί πρέπει να εναρμονίζονται με τις καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στην κοινωνία. Αν ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν... δεν είναι θέμα του λαού. Αν ο λαός, μη συγχωρείς, αν ο λαός πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν, θεωρεί ότι σκανδαλίζεται με το να έχει αυτές τις αποδοχές ο Έλληνας βουλευτής, καλό θα είναι να αφουγκραστούμε το μήνυμα αυτό της κοινωνίας και να, κάνουμε περαιτέρω περικοπές. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη αυτό. Κοίταξε. Αν βγούμε τώρα έξω στον κόσμο και τον ρωτήσουμε. Είναι ένα πολύ εύκολο. Κοίταξε. 5.500 ευρώ δεν θα πει. Κοίταξε. Είναι ένα πολύ εύκολο θέμα. Είναι ένα πολύ εύκολο. Μα είναι απόφαση των βουλευτών αν θα είναι η βουλευτική αποζημίωση του λαού. Άκουσε να σου. Δεν είναι έτσι. Να σου απαντήσω. Περιμένω. Ο μισθός του Έλληνα βουλευτή είναι ίδιος με το μισθό του Προέδρου του Αγίου Πάγου. Είναι 3.500 ευρώ. Μαζί με όλες τις άλλες επιδοτήσεις που παίρνει για γραφεία, για γραφεία, για τηλέφωνα και όλα αυτά, φτάνει τα 5.500. Δεν θα σταθώ σε αυτά τα οποία λέγανε άλλα κόμματα τα οποία αποδείχτηκαν ότι δεν ίσχυαν, όπως βουλευτές Χρυσής Αυγής ότι παίρνουν το 20% του μισθού τους, ενώ φαίνεται. Και κάποια κόμματα τα δίνουν. Άλλα κόμματα τα δίνουν μεγάλο ποσοστό. Ότι τα δίνουν δεξιά και αριστερά. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο θα σου πω είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι δεν τα έχουν ανάγκη και υπάρχουν συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι τα έχουν ανάγκη. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι ίσως να έπρεπε και να υπάρχει κι άλλη μια συμβολική μείωση στις αποδοχές των βουλευτών. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο το να βγαίνει ένας βουλευτής και να λέει ναι, ζητάω κι εγώ να μειώσετε τις αποδοχές μου. Κι άλλο να γίνεται. Κι άλλο να γίνεται. Αλλά θα το κάνετε εσείς, οι βουλευτές. Δεν μπορεί να το κάνει ο λαός. Κοίταξε, έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και οι μισθοί των βουλευτών έχουν πέσει σε ένα ποσοστό πάνω του 50%
από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια προκρίσης. Και η λειτουργία των γραφείων τους πλέον έχουν πέσει τα κόστη τα οποία κάλυπτε η Βουλή σε ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 50%. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ίσως να χρειάζεται και μια περαιτέρω μείωση. Αλλά δεν είναι ένα πεδίο το οποίο θα έρθω εγώ για να λαϊκίσω και να πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ ζητάω να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί των βουλευτών. Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν συνάδελφοί μου βουλευτές οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά έχουν υπάρχουν πρόβλημα. Και συμπολίτες μου οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτούς τους συνάδελφους μου βουλευτές. Με τις ευρωεκλογές, τι να περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία? Καταρχάς, θα σε ενδιέφερε σένα να πας στις Βρυξέλλες? Σε καμία περίπτωση. Εγώ μου έδωσε την ευκαιρία να εκπροσωπήσω η πόλη η οποία αγαπώ, η πόλη η οποία δραστηριοποιούμε, ζω, κινούμε, που είναι η πόλη του Πειραιά και η περιφέρεια της Αλφα Πυρεός. Και παραμένεις εκεί. Παραμένω εκεί και προσπαθώ να αναφανώ παντάξεις. Τα χαρτιά του όμως ο Σαμαρά δεν τα έχει ανοίξει για τις ευρωεκλογές ακόμα. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν τα έχει ανοίξει και κανένας. Είναι νωρίς. Έτσι νομίζω. Συνεργασίες τις αυτοδιοικητικές, Νέα Δημοκρατία με κάποιον άλλο. Κοιτάξτε, το να μιλάμε για συνεργασίες, δυστυχώς φτάσαμε το 2014 όταν θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε μερικούς μήνες. Να μιλάμε για συνεργασίες, να μιλάμε για το αυτονόητο δηλαδή. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να στηρίξει όχι δημάρχους οι οποίοι ανήκουν ιδεολογικά σε αυτήν, αλλά δημάρχους οι οποίοι είναι κατάλληλοι να βοηθήσουν το τόπο τους. Στις αυτοδιοικητικές. Βεβαίως, βεβαίως. Σε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές θα κατέβει αυτόνομο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσει τη δικιά του ιδεολογική μάχη απέναντι σε όλα τα άλλα ψηφοδέλτια. Πιστεύεις ότι. Στις αυτοδιοικητικές όμως η επιλογή των προσώπων δεν πρέπει να γίνεται με κριτήριο την κομματική τους ταυτότητα. Και ακόμα και αν έχουν κομματική ταυτότητα, θα πρέπει να την κρύβουν μέσα στο ντουλάπι τους όταν κατέβουν για υποψήφιοι δήμαρχοι, αλλά με τις ικανότητες και τη διάθεση προσφοράς που έχει ο καθένας στην τοπική κοινωνία. Πιστεύεις ότι θα τη βγάλει την τετραετία η κυβέρνηση? Μας το ρωτάνε πολύ αυτό. Καταρχήν δεν έχει βγει ποτέ καμία τετραετία. Άρα λοιπόν γιατί να τη βγάλει αυτή. Άρα γιατί να τη βγάλει αυτή. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει. Νομίζω όμως ότι σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία, όπως έχουμε πει τόσες φορές, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη κυβέρνηση. Μονόδρομος είναι. Αν και είναι άσχημο στις δημοκρατίες να υπάρχουν μονόδρομοι, εγώ δεν είμαι υπέρ του μονόδρομου ποτέ. Θέλω να έχω διάφορες εναλλακτικές προτάσεις. Δεν υπάρχει όμως κάποιο άλλο κόμμα που να δείχνει την οριμότητα να μπορέσει να συσπηρώσει γύρω του και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Οπότε και αύριο το πρωί, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν το φως, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δεν βλέπω κάποιες συνταρακτικές αλλαγές. Οπότε το να γίνουν εκλογές, για ποιο λόγο να γίνουν? Αν όμως χρειαστεί, θα γίνουν και εκλογές. Ξέρεις, οι εκλογές με δύο τρόπους ζητούνται και τον εξής ένα κύριο και καθοριστικό: να χάσει η κυβέρνηση στην αρχή της διαδηλωμένης. Πριν από 20 μέρες το ΣΥΡΙΖΑ το προσπάθησε. Και θα το ξαναπροσπαθήσει. Τουλάχιστον αυτό. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρό, το γελομέλεια. Αυτό δεν σας ανησυχεί? Εμένα προσωπικά, εγώ κρίνομαι καθημερινά από τους συμπολίτες μου και ζητώ την κριτική, την αυστηρή κριτική. Για πάμε τώρα. Θέλω να μου πεις, με αυτούς που συναντάς καθημερινά, όπου και αν πηγαίνεις, με τον κόσμο, τον απλό, τους πολίτες που μιλάς έξω, τι σου λέει? Μου και εκφράζουν, ότι είσαι βουλευτής. Μου εκφράζουν. Την ανησυχία τους για το αύριο. Μου εκφράζουν τους φόβους τους, μου λένε τα προβλήματά τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία και την αγωνία τους για το αύριο. Και τι απάντησες? Ο λαός, προσπαθώ. Υπομονή. Κοίταξε, υπομονή, προσπάθεια και συνεργασία. Και αλλαγή νοοτροπίας. Μια αλλαγή νοοτροπίας καθετοποιημένη όμως, από πάνω προς τα κάτω. Να σε πάω λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ότι υπάρχει τρόπος να απαλλαχτούμε από το μνημόνιο και από τη Μέρκελ. Πότε το υποστηρίζει αυτό, όταν είναι εντός Ελλάδος ή εκτός Ελλάδος? Και εντός και εκτός. Ποιος από όλους το ΣΥΡΙΖΑ? Πρόσφατα ήρθε εδώ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε και τη συγκεκριμένη δήλωση. Ποιος τέλεχος? Υπάρχει τρόπος. Ποιος τέλεχος? Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος να δει τις εκπομπές. Μα όχι, γι' αυτό ρωτάω. Για να ξέρω. Υπάρχει. Ρωτάω τη Νέα Δημοκρατία. Το να απαλλαγούμε. Ας βγάλουμε έξω την κάνει. Μέρκελ, γιατί φαντάζομαι γιατί ότι δεν το κάνει. Που το λέει. Και γιατί... Από το μνημόνιο μπορούμε να απαλλαχθούμε. Κοίταξε τώρα, θα σου απαντήσω γιατί θεωρώ ότι είναι αστειότητες αυτά τα πράγματα. Καταρχήν για το αν θα απαλλαγούμε από το μνημόνιο, την άνοιξη νομίζω ότι θα έχουμε απαλλαγή. Τελειώνει το μνημόνιο. Εκεί θα πρέπει βέβαια να κάτσουμε και να ρωτήσουμε και το λαό και να πάρουμε και μία απάντηση. Τι θέλουμε? Θέλουμε να βγούμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με 5 και 6% ή να συνεχίσουμε σε μία διαδικασία
όπως είναι αυτή τη Τρόικα με 1,5, όμως με το να μας επιβάλλουν διαθροτικές αλλαγές. Αυτό μπορεί να το απαντήσει και ο λαός. Αλλά επειδή να διακομωδήσω λίγο την ερώτηση την οποία μου έκανες, γιατί πραγματικά με αυτή τη διγλωσία η οποία υπάρχει από στελέχη σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από τον ίδιο τον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που άλλα λέει εντός της χώρας και άλλα λέει εκτός της χώρας, και αλλάζουν και οι απαντήσεις τις οποίες δίνει ανάλογα σε ποια χώρα βρίσκεται στο εξωτερικό. Γιατί στην Αργεντινή μας έλεγε ότι παράδειγμα είναι η Αργεντινή. Γιατί όπως σας είπα πριν στην αρχή της συζήτησής μας, σας είπα πότε σε μία άλλη φιλαπροσκύμενη χώρα όπως προς τη διαδικασία και στη λογική της Λατινικής Αμερικής, ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι θα παίρναμε πετρέλαιο από το Τσάβες και θα ήταν όλα μία χαρά. Κοιτάξτε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και επειδή κάποτε το ευρώ δεν ήταν φετίχη για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι μονόδρομος, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε στο Τέξας, νομίζετε ότι έχει κάποιο φετίχο ο Αντώνης Σαμαράς και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να συνεχίζουν να επιβάλλουν τέτοια σκληρά μέτρα στον κόσμο? Δεν νομίζω. Να πάμε και στην τελευταία δημοσκόπηση της Κάπα Ρισέρς για το Βήμα της Κυριακής. Δίνει λοιπόν προβάδισμα 23% στη Νέα Δημοκρατία, 22,4% στο ΣΥΡΙΖΑ, 7,9% στη Χρυσή Αυγή, 6,1% το ΠΑΣΟΚ, 5% το ΚΚΕ, 4,5% οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 3,4% η ΔΜΑΡ. Αυτοδυναμία φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Όχι φαίνεται, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Καταρχάς πιστεύεις ή όχι στις δημοσκοπήσεις? Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Όχι. Πιστεύω όμως ότι μπορούν να σου δώσουν μια φωτογραφία της στιγμής. Μια τάση. Μια φωτογραφία της στιγμής. Ωραία. Άρα με βάση αυτή τη φωτογραφία της στιγμής φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε. Αλλά θα μου πεις ότι τελευταία στιγμή αλλάζει ο ψηφοφόρος, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει. Ο ψηφοφόρος με τέτοια απασπερμία κομμάτων δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά και ίσως να είναι. Στιγμή. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Όταν μια κυβέρνηση καλείται να πάρει τόσο δύσκολες αποφάσεις. Δύσκολες αποφάσεις γιατί είναι αντιλαϊκές αποφάσεις. Δύσκολες αποφάσεις γιατί ξεβολεύουν πολλές συντεχνίες. Δύσκολες αποφάσεις γιατί βιώνουν το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων πάρα πολλοί κόσμος και το βιώνει εξαντλητικά. Είναι πολύ δύσκολο να τις πάρει. Και εγώ είδες ότι σε κάποια φάση μέσα στην συζήτηση εγώ θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν υπήρχε μια οικουμενική κυβέρνηση, ούτως ώστε όλοι οι παιδί μου να καταθέτουν και να μπορέσουν να δούμε αν είναι εύκολα υλοποιήσιμα. Όταν αυτά λες τα οικουμενική, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ακόμα ένα κόμμα μέσα ή ακόμα δύο κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, εγώ αυτό το οποίο ήθελα ήταν να υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελούνται από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη ΔΗΜΑΡ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δυστυχώς, από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο, αυτό το οποίο άλλαξε ήταν ότι δεν πήρε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο κ. Καμένος, γιατί αυτό ζήτησε για να μπει σε εκείνη την κυβέρνηση, και να μην έχουμε δύο μήνες να καθυστερούμε για το πότε θα βγει η κυβέρνηση και να βουλιάζουμε ακόμα περισσότερο και με σούσεις της τουριστικής περίοδου να αδιαφορούμε για το πώς θα πάει ο τουρισμός, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό εισόδημα για τους Έλληνες συμπολίτες μας στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, και ο κύριος Τσίπρας να είναι απέναντι. Εγώ για μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση μιλάω. Φυσικά δεν θα το δούμε αυτό ούτε στις επόμενες εκλογές, αλλά εγώ πιστεύω πολύ στις κυβέρνησεις συνεργασίας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μια αλληλοδιασφάλιση και ένας αλληλοέλεγχος, όσο και αν στεναχωρεί κομματικά κρατήρια αυτό το οποίο λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή σου ξαναλέω ότι το πρόβλημα δεν είναι πώς θα ικανοποιήσω το κομματικό μου κρατήριο, αλλά πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την πατρίδα όρθια και δυνατή. Τώρα, για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η οποία μπορείς να πεις ότι με ευνοεί συγκυριακά, γιατί δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Και δείχνει επίσης, να σου υπενθυμίσω, μάλλον δεν στο είπα πριν, ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες θέλει νέο κόμμα της κεντροαριστεράς. Άλλη ιστορία η κεντροαριστερά, άλλη δείχνει, ιστορία. Αυτό που μου λες δείχνει ότι δεν πείθει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά. Υπήρξαν. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δημιουργείται κεντροαριστερά για να χτυπηθεί. Και χθες υπήρχαν άλλες δύο μετρήσεις. Η μία πάλι μέτρηση έδειχνε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, η άλλη έδειχνε δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία. Για το ότι δεν πείθει το ΣΥΡΙΖΑ, για μένα υπάρχει μία συγκεκριμένη ερώτηση η οποία γίνεται πάντα. Καταρχήν σου ξαναλέω ότι είναι χαμένο το ΣΥΡΙΖΑ
για τις επόμενες εκλογές μόνο και μόνο με αυτό το οποίο δείχνουν οι μετρήσεις. Και μία μονά να δείχνουν πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και μία μισή, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, δείχνει ότι δεν μπορεί να πείσει. Το πιο σημαντικό όμως για μένα, ξέρεις ποιο είναι. Κάνεις μία ερώτηση, ας πούμε, και λες, τι πιστεύετε, πόσο το 100% θα πάρει το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, και βγαίνει, ας πούμε, 25%. Πόσο το έχει εδώ. Το ΣΥΡΙΖΑ το έχει 22,4%. Στο ίδιο κοινό. Στους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι ερωτώνται. Αν τους κάνεις μία ερώτηση και τους πεις ότι πιστεύετε ότι αν είχε κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές του Ιουνίου τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, το ποσοστό που θα σου πει καλύτερα είναι πολύ πιο κάτω από το 22%. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί κάναμε, πιστεύω, μια πολύ ανοιχτή συζήτηση. Απάντησες και σε κάποια ερωτήματα και σε κάποια σχόλια, φυσικά. Έκανε το δικό σου σχόλιο τηλεθεατών. Έτσι γίνεται κάθε Κυριακή. Γνωρίζετε πολύ καλά εσείς οι βουλευτές ότι κρίνεστε από τον κόσμο. Κάποιοι μπορούν να συμφωνούν, κάποιοι να διαφωνούν μαζί σας. Έτσι είναι η κατάσταση. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο που κάνεις στον Πειραιά. Να είσαι καλά. Και καλή επιτυχία στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα σου. Δηλαδή στις εκλογές που έρχονται, και στις αυτοδιοικητικές και στις ευρωεκλογές. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για την πρόσκληση, και αυτό το οποίο θα ήθελα να ευχηθώ είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, η οποία θα μας γίνει παράδειγμα για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον και να μην ξαναζήσουμε αυτή την καταστροφή την οικονομική που ζήσαμε τώρα. Να το δούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε, και φυσικά μπορείτε να στέλνετε email καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο echothema2011@gmail.com. Τα social media είναι εδώ. Στο Facebook φυσικά έχω θέμα official, που είναι η επίσημη σελίδα της εκπομπής, που εκεί μπορείτε να βλέπετε και όλες τις προηγούμενες συνεντεύξεις που έχουν γίνει εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλό σας απόγευμα, την επόμενη Κυριακή μαζί σας. Thank you.